Είμαι ανάψη. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, άντρες και γυναίκες πυροβολητές. Εορτάζουμε σήμερα με κάθε λαμπρότητα την τιμή της ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας, της προστάτητας του πυροβολικού μας. Η Μεγαλομάρτυρας Αγία Βαρβάρα έζησε και μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού. Ήταν μονογενή στη γατέρα του πλούσιου και επιφανούς ειδωλολάτρου Διόσκουρου, το πάρχη της Νικομίδιας, περιφρονώντας τα πλούτη, τη δόξα, την ναρκωτική της καταγωγή, ασφάζεται τον χριστιανισμό και διατηρεί την πίστη της ακλόνητη, μέχρι που ο ειδωλολάτρης πατέρας της την αποκεφαλίζει με ξύφος. Τες πατρικές χερσί, το πατρικό ξύφι, την τελείωση δέχεται, όπως λέει και ο βιογράφος της Σημεών. Σύμφωνα με την παράδοση, καθώς ο Δήμιος πατέρας απομακρυνόταν από το χώρο της φαγής της κόρης του, η Θεία Δίκη με μορφή κεραυνού τον κατέκαψε. Τον τιμωρό αυτό κεραυνό συμβολίζουν τα πυρά του πυροβολικού. Πυροβολητές, η Αγία Βαρβάρα καθιερώθηκε ως προστάτητα του ελληνικού πυροβολικού το 1829, αμέσως μετά τη δημιουργία του πρώτου τάγματος πυροβολιστών από τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1828. Από τότε το πυροβολικό υπό τη σκέπη της Αγίας ακολούθησε μία ένδοξη πορεία, συμμετέχοντας σε όλους τους αγώνες του έθνους και κατακτώντας ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στη συνείδηση όλων των Ελλήνων. Διαχρονικά διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στις επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού, συμβάλλοντας με τα εύστοχα πυρά του σε σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας μας. Ήταν πάντοτε παρόν. Οι Έλληνες πυροβολητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στα καλέσματα της πατρίδας και εφαρμόζοντας στο πεδίο όσα είχαν εκπαιδευτεί να κάνουν, υπήρχαν αξιόπιστοι συμπαραστάτες κάθε Έλληνα μαχητή, οδηγώντας τα ελληνικά όπλα σε στιγμές δόξης και απαράλληλου μεγαλείου. Πλήθος πυροβολητών δεν δίστασαν να θυσιάσουν τη ζωή τους στην υπηρεσία του έθνους. Εξέχουσα ηρωική προσωπικότητα αποτελεί ο ανθυπολογαγός πυροβολικού Παύλος Μελάς, το σύμβολο του μακεδονικού αγώνα και διαχρονικό πρότυπο για τους ευέλπιδες και κάθε Έλληνα αξιωματικό. Ανάμεσα στο πλήθος και οι ηρωικοί ταγματάρχες Κωστάκης και Βερσής, σύμβολα προσφοράς και αυτοθυσίας στο έθνος 40, καθώς και οι πιο σύγχρονοι αντισυνταγματάρχες Χατζηδάκης και Καλμπουρτζής που θυσιάστηκαν υπέρ πατρίδος κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Πυροβολητές, οι πολεμικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα του όπλου στο σύγχρονο πεδίο της μάχης και στις δύο μορφές του, πυροβολικό μάχης και αντιροβολικό πυροβολικό. Οι αδιαφυσβήτητες δυνατότητες του όπλου να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα αποφασιστικά